Η Ρωσία εντείνει τι προσπάθειέ τη για την κατασκευή σημαντικών εμποδίων προκειμένου να επιβραδύνει την προέλαση των Ουκρανικών δυνάμεων σε κέρια σημεία που υπερασπίζεται. Μεταξύ άλλων, γύρω από την κατεστραμμένη πόλη τη Μαριούπολη, δήλωσε το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η αξιολόγηση των μυστικών υπηρεσιών του Foreign Office ανέφερε ότι ο Ρωσικό στρατό χρησιμοποιεί δύο εργοστάσια στην κατεχόμενη Μαριούπολη για την παραγωγή μεγάλου αριθμού δοντιών του Δράκου. Πήραμε εδώ οι με εντόληθη που έχουν σχεδιαστεί για να επιβραδύνουν την προέλαση στρατιωτικών οχημάτων, εξηγεί ο Βρετανικό Guardian. Η παραγωγή και η τοποθέτηση των περίφημων δοντιών του Δράκου σε συνδυασμό με σεισματοπλέγμα και νάρκε είναι η πιο πρόσφατη ένδειξη του τρόπου με τον οποίο οι αγωνιζόμενε δυνάμει τη Ρωσία προσπαθούν όλο και περισσότερο να μεταβούν σε έναν πιο αμυντικό πόλεμο, τουλάχιστον στο βασικό μέτωπο τη Νότια Χερσόνα στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνύπερου. Αυτή η δραστηριότητα υποδηλώνει ότι η Ρωσία καταβάλλει σημαντική προσπάθεια να προετοιμάσει άμυνε σε βάθο πίσω από την τρέχουσα γραμμή του μετόπου της, πιθανότατα για να εμποδίσει οποιαδήποτε ταχεία ουκρανική προέλαση. Συνήθω, σε συνδυασμό με φυσικά χαρακτηριστικά, τα εμπόδια αυτά χρησιμοποιούνται για να επιβραδύνουν και να εμποδίζουν τι δυνάμει του εχθρού που πλησιάζουν, αλλά και να τι ανακατευθύνουν προ τοποθεσίε όπου μπορούν να τι αντιμετωπίσουν. Η ανάπτυξή του αποτελεί μέρο τη εργαλειοθήκη πολλών στρατιωτικών δυνάμεων και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι για να είναι χρήσιμα απαιτείται επιδέξια τοποθέτηση των εμποδίων, καθώ και αποτελεσματική παρατήρηση και τοποθέτηση συστημάτων πυροβολικού για τη φύλαξή του. Τα Ουκρανικά στρατεύματα πλησιάζουν όλο και περισσότερο προ την πόλη του τελευταίου μήνε. Η κατάληψη τη οποία από το Κίεβο θα αποτελούσε σημαντική ήττα για τη Μόσχα. Η είδηση για τι διακοπέ ρεύματο την Κυριακή Ακολούθησε αναφορέ Ρώσων αξιωματούχων ότι το φράγμα Κακόφκα επίσης στη χερσόνα είχε υποστεί ζημιές από ουκρανικό χτύπημα. Το φράγμα τροφοδοτεί τη χερσόνησο τη Κρυμαία, την οποία η Μόσχα προσάρτησε το 2014 και χρησιμοποιήθηκε ω ορμητήριο για την εναρξή τη εκστρατεία στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα, οι ρωσικές υπηρεσίε ασφαλείας ανακοίνωσαν τη σύλληψη εννέα μελών μιας ομάδας πληροφοριών και σαμποτάζ των δυνάμεων τη Ουκρανίας. Κατά τις συλλήψεις κατασχέθηκαν εκρηκτικά χειροβομβίδες, πυρομαχικά και ένα παγιδευμένο αυτοκίνητο και ξεκίνησε έρευνα για διεθνή τομοκρατία, ανέφερε διάδοχος της ΚΑΚΕΜΕ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.